Υπάρχει, κύριε Ρογκάκο, ένα βασικό ερώτημα που η κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθεί, δεν μπορεί να τα αποφύγει. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Γιατί καθυστέρησαν οι εμβολιασμοί και είναι χαμηλά τα ποσοστά? Δεν οφείλεται αυτό με τους ανταγωνισμούς, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση των εταιριών και των κρατών και τα κανόνια στις παραγγελίες που είχαμε? Δεν οφείλεται η καθυστέρηση στις αντιφατικές ανακοινώσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε σχέση με ορισμένα εμβόλια, το AstraZeneca πάνω από 40, κάτω από 40 και ούτω καθεξής? Δεν οφείλονται οι καθυστερήσεις που δημιούργησαν σύγχυση σε έναν κόσμο? Δεν οφείλονται οι καθυστερήσεις στην έλλειψη μέτρων προστασίας συνολικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία δημιούργησαν την εξής αντίφαση? Προσέξτε, απ' τη μια μεριά στην εστίαση διαχωρισμός εμβολιασμένων, μη εμβολιασμένων και μεικτών χώρων, και την ίδια στιγμή όλοι αυτοί μαζί πατής με πατός συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς. Αυτή η αντίφαση, αυτές οι συγχύσεις, αυτές οι παλινοδίες είναι που δημιουργούν την ανασφάλεια, το φόβο και δίνουν και επιχειρήματα στον ανορθολογισμό, σαν και αυτές τις εικόνες που είδαμε με όλους που πρωτοστατούσαν στα χθεσινά συλλαλητήρια. Άρα λοιπόν, εκεί είναι το ζήτημα. Και το βασικό δίλημα δεν είναι αυτό που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι, lockdown ή μη lockdown. Το βασικό δίλημα που ανέδειξε η πανδημία είναι συνέχιση αυτής της πολιτικής που απαξιώνει και εμπορευματοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ή θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και μέτρα προστασίας για να μπορεί να στηριχτεί και η διαδικασία του αναγκαίου εμβολιασμού. Γιατί εδώ προσέξτε τι γίνεται. Μιλάμε για υποχρεωτικότητα, όμως την ίδια στιγμή δεν θα έπρεπε να υπήρχε ουσιαστική, εξαντλητική και εξατομικευμένη ενημέρωση. Θα έπρεπε. Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε προληπτικός έλεγχος ιατρικός για κάποιες εξαιρέσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρχουν αυτό, για τους εμβολιασμούς. Αυτό είπε ο κύριος. Ή επίσης δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια ιατρική επιτήρηση για όσους προχωράνε στον εμβολιασμό. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές. Και οι διαρροές περί Χάγης και η επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Κύπρο. Εδώ έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν αναγάγει τη Χάγη σε πανάκια, που εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερωτηματικό. Τι θα περιέχει το συνυποσχετικό προσφυγής, ενδεχόμενης προσφυγής στη Χάγη? Δεύτερον, έχουν μαζί ψηφίσει τις συμφωνίες με την Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που περιλαμβάνει μειωμένη επίρρεια και δημιουργεί νομικό προηγούμενο, κατά τη γνώμη μας. Και το πιο σημαντικό, και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναγάγει το νατοϊκό πλαίσιο ως το πλαίσιο εκείνο επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, που είναι ακριβώς εκείνο το πλαίσιο που ανέχεται, συντηρεί και τροφοδοτεί την τουρκική επιθετικότητα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.